Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν. Από τον φυσικό κόσμο στον πνευματικό. Ένα ταξίδι που γίνεται με το νου. Η εικόνα για τον χριστιανό είναι πολύ σπουδαία υπόθεση. Είναι αντικείμενο λατρείας. Και μέσω επικοινωνίας, γι' αυτό ουσιαστικά πρέπει να υπηρετεί. Δηλαδή, να σε παραπέμπει. Δεν είσαι ο αυλόπιστος που λένε προσκυνά στην τάβλα. Όχι. Σε βοηθάει η τάβλα να μεταφερθείς νοερά εκεί που πρέπει να φτάσει το μυαλό σου. Ο αγιογράφος με τη δυνότητα της πινελιάς του κατορθώνει να διηγείται γεγονότα από την ιστορία της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα εγκλωβίζει στην εικόνα που ζωγραφίζει τις σκέψεις των πιστών. Για τους πιστούς η εικόνα δεν είναι αντικείμενο λατρείας αλλά σεβασμού. Είναι ένα λατρευτικό μέσο που θα οδηγήσει τις ψυχές τους κοντά στο Θεό. Αναπαραστάσεις από μορφές Αγίων μπορούν να τους γαληνέψουν, να τους παρηγορήσουν, να τους γλυκάνουν την ψυχή. Και πόσα σπίτια έχουν ζωγραφική μέσα? Εικόνες έχουν όλα σχεδόν. Τα ζωγραφική δεν έχει ανάγκη τώρα να βάλει ένα Πικάσο. Αντίγραφο. Μια εικόνα αντίγραφο βάζει. Ο Γιώργος Χυρακάκης είναι κληρονόμος μιας τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αγιογραφικό του έργο είναι μάρτυρας της μελέτης και της τεχνοτροπίας του. Είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της βυζαντινής παράδοσης και τεχνοτροπίας. Η εικόνα είναι θεολογία. Είναι το Ευαγγέλιο. Και δεν ζωγραφίζουμε κάτι που δεν έχει υποθεί μέσα στα Ευαγγέλια. Και αν σφάλει κάπου μια εικόνα, δεν είναι στο αισθητικό της κομμάτι, στο θεολογικό της είναι. Μεγάλωσε στην περιοχή του Πόρου και εκεί, σε αυτή την περιοχή, ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο της τέχνης. Εγώ γεννήθηκα σε αυτό το χώρο. Όχι όπως τον βλέπετε σήμερα, στο παλιό σπίτι της μητέρας μου. Ήταν ένα πολύ επιμελημένο και όχι αρχοντικό, αλλά πολύ βολικό σπίτι. Έτυχε να έχει και διακοσμημένα τα ταβάνια σε δύο χώρους. Σε αυτό που λέγαμε σαλόνι και σε ένα διάδρομο, σαν στην είσοδο δηλαδή του σπιτιού, ένα χώρο με πολύ ωραία επιμελημένα, φτιαγμένα από έναν Ρώσο αγιογράφο, ζωγράφο, ο οποίος είχε έρθει μετά το 17 με την Επανάσταση
Έτσι, έφυγε, κατέληξε εδώ. Και μάλιστα αυτός ο ζωγράφος είχε ζωγραφίσει και τον Τρούλο στον Άγιο Γεώργιο. Και είναι τα χρόνια, δεν υπήρχε κανένας παντοκράτορας στο Ηράκλειο. Η μόνη εκκλησία που είχε παντοκράτορα στον Τρούλο του ήταν ο Άγιος Γεώργιος εδώ στον Πόρο. Αυτός λοιπόν έκανε και τη διακόσμηση στα ταβάνια εδώ. Λοιπόν, ήταν κάτι που προκαλούσε, ρε παιδί μου, το θαυμασμό, το ενδιαφέρον. Παράλληλα, μια αδερφή του παππού μου που έφτιαχνε καπέλα, παρακολουθούσε μαθήματα ζωγραφικής σε αυτόν τον ζωγράφο. Και την είχαμε σαν κάτι ξεχωριστό, τη γιαγιά Αναστασία. Εκείνη λοιπόν είχε το σπίτι της γεμάτο πίνακες. Στις προσπάθειες να μάθει, προφανώς και ο δάσκαλός της έβαζε το χέρι του. Ήταν πολύ αξιόλογα έργα. Έβλεπε την τάση που είχα και με παρότρινε να μάθω μια τέχνη να ζω και τη ζωγραφική να την κάνω για χόμπι. Μην περιμένεις να ζήσεις από τη ζωγραφική, θα πεινάσεις. Σε εκείνη τα πρώτα, ρε παιδί μου, δηλαδή τα χρωματάκια της, την κασετινούλα της. Και είχα, ας πούμε, την κάλυψη, έτσι, την κριτική της, την θεσία της, που επειδή έβλεπα τα ωραία που είχε καμωμένα, σεβόμουν όποια θέση της. Πολύ βέβαια της εκκλησίας, όταν πήγαινα σπίτι της, που έμενε στο Μασταμπά, όταν πήγαινα εκεί να μου δείξει, να μου πει, «Ω, τώρα θα χτυπήσει καμπάνα, να πάμε στην εκκλησία». Σπερινός, το πρωί, «Ω, έχει λειτουργία, να πάμε στη λειτουργία». Ακολουθούσα. Εγώ πήγαινα για άλλο σκοπό μας εκεί. Εκείνη με τραβολογούσε βέβαια στην εκκλησία, αλλά το ευχάριστο ήταν ότι και εκεί υπήρχαν ζωγραφιές. Οι εικόνες ήταν όλες ωραίες, καλοφτιαγμένες. Και ήταν, ας πούμε, μια σπουδή για μένα, μια επαφή με κάτι που με ενδιέφερε. Πόσες φορές είπες εκείνο το ωραίο τραγουδάκι που μαθαίναμε στο δημοτικό. Εκκλησιά μολυβωτή, μόλυβδο κονδύλο πελεκητή. Ποιος σε μόλυβδο κονδύλο πελέκησε.
Λοιπόν, τη μολυβώνουν την εκκλησία. Όχι να πάρεις το μολύβι να μουτζουρώνεις τους τοίχους. Να την καλύψεις με μολύβι. Αυτή ήταν η μόνη προστασία. Κάθε αφήγηση του Γιώργου Χειρακάκη με έφερνε κοντά στην προσωπική του ιστορία, αλλά καθρέφτησε και την επιθυμία μου να γνωρίσω την ιστορία και τη ζωή της οικογένειάς του. Ζούσε ο πατέρας και δούλευε εκεί στην Αθηνά και είχε και ένα έτσι πολύ σημαντικό τομέα την λειτουργία του εργοστασίου. Ήταν μηχανικός στα καράβια. Τον άγγεσε η μάνα μου. Αν θέλει να παντρευτούν, να μην ξαναταξιδέψει. Είχε μια τεράστια γνώση. Και ήταν φοβερά χρήσιμος για την αρχή, ας πούμε, της εκβιομηχάνησης. Έτσι, της πόλης μας. Σε πολλούς έδινε τα φώτα του, σε πολλούς έβρισκε λύσεις. Εμένα με ενθουσίαζε σαν άνθρωπος, ήταν πολύ σπουδαίος. Και η εκτίμηση που έχερε, ας πούμε, με έκανε να τον εκτιμώ κι εγώ παραπάνω. Και εκείνος, αντιλαμβανόμενος αυτό, με εκτιμούσε και εμένα. Και οτιδήποτε έκανα, είχα την επιβράβευσή του. Και με έβλεπε τώρα να κρατάω ένα σουγιαδάκι, να σκαλίζω μια φλούδα από πεύκο και μου λέει, εσύ θα κόψεις τα χέρια σου. Λέω, γιατί με έδες με κομμένα χέρια ποτέ. Στο δημοτικό τώρα, Δευτέρα, τάξη, έτσι. Έλα να σου φτιάξω μια σειρά εργαλεία, να σκαλίζεις τα ξυλαράκια. Και επειδή είχε γνώσεις μεταλλουργίας, μου φτιάχνει εργαλεία να τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, και κυκλοφορούσα στο εργοστάσιο που δούλευε με τα φτερά τώρα του πατέρα, οπότε μπορούσα να έχω αντίληψη έτσι μερικών πραγμάτων που μπορούσε να πιάσει στο μυαλό ενός παιδιού. Ο αδερφός της μητέρας μου ήταν νέο παλικαράκι, όταν τελειώνει ο πόλεμος και αρχίζει, ας πούμε, ο εμφύλιος, που εδώ στην Κρήτη δεν είχε καμία ομοιότητα με τον ελλαδικό χώρο. Τον ορίσανε λοιπόν κάποια στιγμή να μπει φύλακα στο εργοστάσιο του Λιαπάκη. Και μάλιστα μου διηγείται ότι του είχαν δώσει ένα πιστόλι που σφαίρες του διαμετρήματος δεν υπήρχαν. Και έπρεπε, λέει, την κάθε σφαίρα να την τυλίγει με ένα κομμάτι χαρτί για να μην παίζει. Ναι. Πήγε λοιπόν ο Λιαπάκης να μπει μέσα. Του λέει, δεν μπαίνεις, Χαραλάμπη, το εργοστάσιο είναι επιταγμένο. Του λέει, μόρα η Νικολή. Έλα στα συγκαλά σου. Εσύ πιστεύεις ότι αυτά μπορούν να γίνουν έτσι? Αύριο θα έρθεις, μωρά μου, γυρεύεις δουλειά. Του λέει, δεν μπορώ να σε αφήσω, Χαραλάμπη. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά εμένα μου πάνε να φυλάω εδώ πέρα. Έφυγε ο Χαραλάμπης. Τελειώσαν όλα αυτά. Πήγε εξορία, βέβαια, αυτός ο νεαρός. Όταν γύρισε, έψαχνε για δουλειά
Είχε δουλέψει και μαζί με τον Σταύρο το Βενέρη τότε, επιπλοποιός. Αλλά δεν υπήρχαν δουλειές, και υλικά ίσως δεν βρίσκανε. Έμεινα νερούς. Ο πατέρας μου τώρα, έχοντας εκτίμηση από το λιαπάκι, σκέφτηκε να του κάνει μια κρούση. Βρένα, το ξέχασε το περιστατικό, το θυμάσαι το περιστατικό εκείνο. Του λέω, όχι ρε Μανώλη, πες του να έρθει. Πήγε τώρα με το κεφάλι κάτω. Ναι, του λέει, θέλεις μωρέ να σε κάνω σαπουνά. Σαπουνάδες, σαπουνοποιοί δηλαδή. Ήταν ένα κλειστό επαγγέλμα, δεν λέγανε μυστικά. Του λέει αυτός, κάναμε. Τον έσπρωξε λοιπόν να πάει εκεί. Οι άλλοι δεν του δίνανε καμιά σημασία, ούτε του μιλάγανε, ούτε τον αφήνανε να δει, ούτε... Μόνο τον στέλνανε δεξιά-αριστερά. Όταν το μάθε τώρα ο Λιαπάκης. Και πεισμόνοντας, ας πούμε, τον πήρα από το χέρι και πήγε ο ίδιος και του δείξε τον τρόπο. Ο Χαράλαμπος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο Λιαπάκης. Και ήταν αυτός που παρακίνησε τους εργαζόμενους να γραφτούν τότε στον ασφαλιστικό τους φορέα. Το είχα. Και ένα δεύτερο που αφορούσε τους εργάτες μετάλλου. Και σχεδόν τους παρακαλούσε ή τους δελέαζε. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Το είχα, νομίζω, μεταξά στο ξεκινάει. Έτσι. Ναι, στα χρόνια αυτά, ας πούμε, του Μεσοπολέμου. Και έβαζε τα φορτηγά που διέθετε το εργοστάσιο, τις Κυριακές, ειδικά τις καλοκαιρινές, ας πούμε, μέρες, να πηγαίνουν εκδρομές. Και θυμάμαι στα φορτηγά τώρα, να γίνονται έτσι και υπήρχε και μια ομαδοποίηση. Έτσι όλοι μέσα σε αυτή τη χαρά δεν όντουσαν και είχαν και όρεξη να δουλέψουν στη συνέχεια. Πλήρωνε, τους φρόντιζε, αγαπούσε δηλαδή τους εργάτες και σκιζόντουσαν οι εργάτες του. Ήτανε από τους καλύτερους εργοδότες. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο. Ήταν μηχανολόγος, δεν ήταν τυχαίος. Και ο πατέρας του ήταν σπουδαίος έμπορος, ίσως και με ελαιοτριβία, ξέρω. Γιατί στη συνέχεια θυμάμαι που πήγαινα με τον πατέρα μου και συντηρούσε μηχανές που έδιναν κίνηση σε ελαιοτριβία. Στο Σκαλάνι θυμάμαι ένα. Στις Γούβες θυμάμαι άλλο ένα. Ο Γιώργος Χειρακάκης είχε μέσα του πολλές ταμένες εικόνες. Προκαλώντας τη μνήμη του για να ανεδηγηθεί όσα βίωσε σαν παιδί, τον γνώρισα καλύτερα, αλλά παράλληλα ξυπνούσα το παρελθόν της πόλης που ζω. Ανακάλυψα την ταυτότητα της περιοχής του Πόρου και ταξίδεψα στο παρελθόν του Ηρακλείου. Θα ήθελα, ας πούμε, να έχω την ζωή που κάνανε οι υπόλοιποι νέοι. Δηλαδή, στις Τρεις Καμάρες, το Νυφοπάζαρο, που χαζά πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να συναντήσεις καμιά τώρα, να σε κοιτάξει, να πεις αξίζω κι εγώ να ζω. Κατάλαβες. Ναι, δεν με συγκινούσε. Thank you.
Δηλαδή εκείνο που ομαδοποιούσε, ρε παιδί μου, έτσι τον κόσμο, κι ας ήταν μια ανάγκη, ας πούμε, κοινωνικοποίησης, δεν μου χωράγε, στενόχωρο το βλέπα. Και ήμουνα σχεδόν μοναχικός άνθρωπος. Στην εκκλησία και μας έκανε ποδαρικό η εικόνα. Τέλειωνε η λειτουργία και το ποδαρικό του καινούριου χρόνου μας το έκανε η εικόνα. Το θεωρούσαμε μια μορφή ευλογία. Δέκα χρόνων χάνω τον πατέρα μου. Μένω σε αυτή τη γειτονιά που είναι όλοι μετανάστες, ας πούμε. Δηλαδή γίνεται ένας επικισμός από ανθρώπους των περιχώρων, από τα χωριά γύρω, ας πούμε, ερχόντουσαν εδώ. Και οι ονομασίες που είχαν οι άνθρωποι ήταν ο Αρχανιώτης που ήταν ο παππούς μου. Ήταν ο Λαστιώτης που ήταν ο Μπακάλης, πιο εκεί. Ήταν ο άλλος που είχε έρθει από ένα νησί, ξέρω εγώ, ο Καλυμνιώτης ήταν. Δηλαδή, με αυτές τις ονομασίες, έτσι, γνωρίζαμε τη γειτονιά μας. Δεν είχε ντόπιους ο πόρος ακόμα. Οι δρόμοι ήταν χώμα, δεν είχε καμιά επιμέλεια, ας πούμε. Τα σπίτια ήταν κλειστά. Κλειστά με την έννοια όχι της αμπάρας, αλλά εσωτερικές αυλές, όπως ήταν και το δικό μας. Και μέσα στην αυλή μας, που σας είπα ήταν ένα πολύ επιμελημένο σπίτι. Δηλαδή είχε μια τεράστια δεξαμενή, το στερνίτσι που λέμε, με υποδομή να μαζεύει το βρόχινο νερό. Είχαμε το φουρνόσπιτο, την αποθήκη που είχε τα πιθάρια με γεννήματα, καρπούς, λάδια, ξύδια, δεν ξέρω τι. Και πάνω από την αποθήκη αυτή είχε μια σοφίτα και ήταν ο χώρος που είχα καταλάβει εγώ από μικρό παιδάκι. Και εκεί χωνόμουνα και χανόμουνα και όλο ζωγράφιζα. Και δεν ήθελα να βλέπουν κι άλλοι. Γιατί δεν ήθελα να πούνε ρε το ζωγράφο κάνεις. Ναι, μέχρι που το ανακάλυψε ο ξάδερφος της μάνας μου, ο κ. Βαγγέλης, και ο οποίος είχε αντιληφθεί ότι κάποιοι περιηγητές που ερχόντουσαν τότε έδειχναν ενδιαφέρον για ενθυμήματα που είχαν με την παράδοση, την κριτική ή τη μινωική που δεν ήταν και πολύ γνωστή βέβαια σε εμάς. Την γνωσό δεν την ξέραμε. Άρχισε λοιπόν να με τριγουνίζει ο Μπαρμπα Βαγγέλης, να του ζωγραφίζω κάτι που θα το παίρνανε, ρε παιδί μου, οι περιηγητές. Και αντιληφθεί το ενδιαφέρον τους. Και μου δίνε πρότυπα
καρτούλες από την Γνωσό και καθόμουν και έφτιαχνα. Με αυγοτέμπερα τα έκανα και τη συνταγή μου την είχε μεταφέρει κρυφά η γιαγιά μου από μια αγιογράφο που έμενε εδώ κοντά. Και μάλιστα μια φορά μου φέρνει την πληροφόρηση ότι το χρυσό στις εικόνες, ξέρεις πώς το κάνουν. Λέω, ναι, πες μου, τι. Λέει, τον κρόκο του αυγού βάζουνε και κάνουν το χρυσό. Ρε γιαγιά, δεν κατάλαβες, λέω. Το χρυσό είναι χρυσό, το βλέπεις. Μου λέει, θα ξαναρωτήσω. Και τότε πήρε τη συνταγή, δηλαδή τη συνταγή ότι παίρνεις τον κρόκο του αυγού, του βάζεις λίγο οξύδι και αυτό είναι μια καλή κόλλα για να ανακατεύεις τα χρώματά σου. Τα χρώματα τότε που βρίσκαμε σε μορφή σκόνης, τα πουλούσαν τα μπακάλικα. Το πρόβλημα ήταν το άσπρο. Το άσπρο δεν το πουλάγαν γιατί το συμπλήρωνε ο ασβέστης που βάφανε. Για τις αυλές ήταν αυτά τα χρώματα. Ζήτησα από την αγιογράφο και μου έδωσε και λίγο χρώμα άσπρο. Και έτσι άρχισα να κάνω αυτά τα πράγματα. Αργότερα μάζευα το χαρτζιλίκι μου βέβαια και πήγαινα. Υπήρχαν βέβαια ελαιοχρώματα, τα χρησιμοποιούσαν οι γεωγράφοι τότε. Έφνησε εκείνος ο Χόρχε Μανουέλ του Γκρέκο. Έγινε όταν ήμουν 14-15 χρόνων. Προχωρώντας τώρα, έπρεπε να μάθω μια τέχνη. Πήγα στη Σβιτανίδη. Να γίνω ηλεκτρολόγος. Δεν τα κατάφερα βέβαια. Επειδή συνέχεια ζωγράφιζα και έμεινα από απουσίες. Έδωσα 2 φορές την Καλλιτεχνών, δεν πέτυχα. Και ο δάσκαλος που μου έκανε φροντιστήριο για την καλών τεχνών μου λέει, σταμάτα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο είναι η Χούντα, να μπει στην καλών τεχνών. Έχει τόσα ωραία κοριτσάκια, στρατηγών και... που δεν μπορούν να μείνουν έξω. Έτυχε εκείνη τη χρονιά τώρα
να γίνεται και 10η Πανελλήνιος Έκθεση Ζωγραφικής. Και με παροτρύνει ο δάσκαλος να δηλώσω συμμετοχή στην Πανελλήνιο Έκθεση. Ετούδειξα μερικά έργα. Ξεχώρισε 3. Ο θεσμός αυτός είχε μεγάλο κύρος, ήταν και μακρόχρονος. Παίρνουσε μια επιτροπή να κρίνει τα έργα, έτσι, σκεπασμένα τα ονόματα των καλλιτεχνών. Έτυχε λοιπόν να μου πάρουν και τα 3 έργα. Που σαν, όχι μαθητευόμενος, έτσι, προσπαθώντας να μαθητεύσω, είχα φτιάξει. Και ένα από αυτά τα έργα το πήρε το Υπουργείο Πολιτισμού. Και το δεύτερο το πήρε η Εθνική Τράπεζα. Μετά άρχισα να δουλεύω παρέα με ένα φίλο που κάναμε μαζί φροντιστήριο για την καλλιτεχνών. Ούτε και εκείνος πέρασε. Είχε λοιπόν διασυνδέσεις με κάποια διαφημιστικά γραφεία στην Αθήνα. Και επειδή τότε δεν υπήρχαν αναπαραγωγές εικόνων, ας πούμε, τα σημερινά μέσα, ό,τι έπρεπε να διαφημίσει κάτι, έπρεπε να γίνει στο χέρι. Και κάναμε κάτι τεράστια πανό, διαφημίζοντας χιονοδρομίες που γινόντουσαν στο πεδίο του Άριος, κάτι τσίρκο που ερχόντουσαν, ναι, σε τεράστια πανό, δηλαδή το κρεμούσαμε σε μια εξαόρροφη πολυκατοικία και είχαμε την υποχρέωση να το κρεμάσουμε κιόλας. Από τον τελευταίο όροφο μέχρι το ισόγειο είχαν υπολογίσει αυτή την απόσταση, το θέλουν τόσα μέτρα. Το κάναμε τμηματικά, με κάναβο. Όταν το απλώσαμε είδαμε ότι είχαμε ξεχάσει το πόδι από ένα άλογο. Τα μπροστινά πόδια του αλόγου, πως είναι του Άγιου Γιώργη εκεί. Έτσι, με κάτι χορεύτρες, με φτερά, ελέφαντες, λιοντάρια. Ναι, και μετά στα θερινά σινεμά, τις μπροσούρες εκείνες, άντε και κάνα πορτρέτο κανένας ηθοποιού. Χούντα τώρα έχω και πικρές εμπειρίες, επειδή εγώ πιστεύω ότι έχω την αναβολή μου λόγω σπουδών. Αλλά μένοντας από απουσίες, χωρίς καμιά ειδοποίηση, σχολή μου ειδοποιεί το στρατολογικό γραφείο και εγώ είμαι έκθετος. Έχει τελειώσει η αναβολή. Εγώ δουλεύω τότε σε ένα εργαστήρι διαφημιστικών και διακοσμητικών, έτσι, ενδιαφερόντα. Όταν λοιπόν καλοκαιράκι έρχομαι για λίγο εδώ, μου λέει η μητέρα μου, σε ζητούν στη στρατολογία, δεν ξέρω τι σε θέλουν. Ενδιαφέρθηκα, πήγα, ρώτησα. Μου λένε, αύριο πρέπει να πας να παρουσιαστείς στην Τρίπολη, γιατί αλίμονος, λέει, μην καθυστερείς καθόλου. Θα έχεις χοντρές συνέπειες. Πράγματι, παρουσιάστηκα στην Τρίπολη και χρεώνομαι με 2 χρόνια πρόσθετης υπηρεσίας σαν ανυπόταπτος. Κάποια στιγμή αυτά τα πρόσθετα τα χάρισε ο Παπαδόπουλος, αλλά εκκρεμούσε ένα στρατοδικείο. Έπρεπε να διαπιστωθεί μέσα από μια διαδικασία ότι εγώ δεν ήμουν, ας πούμε, ούτε αντάρτης, ούτε αναρχικός, ούτε κομμουνιστής, ούτε έτσι. Μπορεί να ήμουν και όλα αυτά βέβαια. Σαν ασυρματιστής παρουσιάστηκα στη μονάδα μου. Έπρεπε να υπηρετήσω. Και κάποια στιγμή, επειδή είχα δηλώσει σαν επάγγελμα ζωγράφος, με καλέσανε εκεί
τη διοίκηση της 20ης Εθωρακισμένης Μεραρχίας που υπηρετούσε, να αντικαταστήσω έναν ζωγράφο που έφευγε απολυόμενος. Με ενημερώνει εκεί λίγο πολύ, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω. Τον παρακολούθησα για καμιά εβδομάδα και ανέλαβα εγώ να κάνω τα πουλιά. Του λέω, ρε, δεν ξέρω να τα κάνω, πώς να τα κάνω. Έλα, μωρά μου, λέει, με φέλεις όλα τα κόβουμε, κάτσε να κάνουμε μερικά να με, είναι και μεθαύριο γιορτή να με, δεν ξέρω. Και μας φέρνουν και κάτι μπαλόνια να με, της μετρολογίας που τα υψώνουν με αέριο. Να τα κρεμάμε, να τα βλέπει ο κόσμος, να τα βλέπουν και οι στρατηγοί εδώ πέρα. Και μέχρι που απολύθηκα, έμεινα και ζωγράφος στο στρατό. Πέρασα βέβαια το στρατοδικείο. Πίστησαν εκεί οι στρατοδίκες ότι δεν είχα λόγους να μην παρουσιαστώ. Έμεινα να υπηρετήσω μόνο 30 και μήνες, σαν καλός φαντάρος, που οι καλοί φαντάροι δεν παίρνουν ποτέ μετάθεση. Το μου κοπάναγαν συνέχεια. Λέω να πάω κι εγώ λίγο Κρήτη ή λίγο πιο κοντά, ρε παιδί μου, προς την Κρήτη. Καλή φαντάρη, μετάθεση δεν παίρνω. Η βιογραφία του αγιογράφου Γιώργου Χιρακάκη πάλεται από ρυθμό ιστορικό. Ο Γιώργος Χιρακάκης κουβαλάει μαζί του την άβρα της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, γι' αυτό και καθοδηγώ τη συζήτησή μας στον απόϊχο των αγιογράφων της παιδικής του ηλικίας. Τους αγιογράφους δηλαδή που ζωγράφησαν στην πόλη του Ηρακλείου όταν ο ίδιος ήταν παιδί. Ήταν ο Μαρκογιαννάκης, ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Και ήταν και ένας συγγενής μου από την οικογένεια των Τροχαλάκηδων που κρατούσε η γιαγιά μου. Είχε ένα εργαστήρι εκεί κοντά στον Άγιο Ματθαίο. Φαινόταν το καβαλέτο του, ήταν δίπλα στο παράθυρο και όταν καταλάβαινε ότι είναι κάποιος απ' έξω και παρατηρούσε, τραβούσε την κουρτίνα με τον μπαστούν του και μας έκλειδε. Ναι, αυτή ήταν μια οικογένεια, Νικολαίδης λεγότανε, που ο πρώτος που ήταν και ο πιο καλλιεργημένος και ο πιο μορφωμένος ήταν ξάδερφος των Τροχαλάκηδων, των μπροπαπούδων. Thank you.
είναι ένα σχέδιο, έτσι, το αμφίβολο, που το παίρναν οι παλιοί ζωγράφοι ξεπατώντας μια παλιά εικόνα. Θα μου πεις τώρα που βρίσκανε, ξέρω εγώ, το διάφανο χαρτί, το φτιάχνανε. Μπορούσαν να πάρουν ένα οποιοδήποτε χαρτί, το άλυφαν με λινέλαιο, το στέγνωναν με κανένα ροκανίδι, κάτι, ας πούμε, και γινόταν διάφανο το χαρτί. Εκεί απάνω σημείωναν, λοιπόν, ό,τι σπουδαίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατηθεί για να επαναλάβουν ακριβώς την εικόνα. Το ζητούμενο ήταν από τον παραγγείλιο δόχο, ας πούμε, τον χριστιανό που ήθελε την εικόνα που είχε δει στον Επανοσύφη. Να πας να τη δεις, αυτή την εικόνα θέλω. Έπαιρνε λοιπόν το υποζύγιο του και πήγαινε εκεί να κάτσει να πάρει το αμφίβολό του. Το καλό που προέκυπτε από αυτή τη διαδικασία ήταν ότι μια εικόνα μαυρισμένη, για να μπορέσει να πάρει τα καλά στοιχεία της, καθόταν και την καθάριση. Οι καλές εικόνες είναι οι πιο καλοδιατηρημένες. Γιατί ήταν στην εκτίμηση των χριστιανών. Θαύμαζαν το ωραίο. Πήγαιναν λοιπόν οι ζωγράφοι που τους δινόταν η παραγγελία να την καθαρίσουν και να την βερνικώσουν μετά. Και έτσι διατηρήθηκαν οι πολύ ωραίες εικόνες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις μέτριες ή τις όχι τόσο αξιόλογες, ας πούμε. Όταν ήρθα εδώ, παντρεύτηκα, είχα γνωστούς και συγκεκριμένα από εδώ, από τη γειτονιά μου, κάποια παιδιά που κάνανε εικόνες. Εκείνη την περίοδο εμένα δεν με συγκινούσε η αγιογραφία. Θεωρούσα ότι οι παλιές εικόνες δεν ήταν δυνατόν να ξαναγίνουν. Γιατί έβλεπα ότι τα σημερινά, ακόμα και ο Κόντογλου, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, ο φέλιμος, ας πούμε, για την Ορθοδοξία, γιατί ξανάβαλε την βυζαντινή ζωγραφική στη θέση που της άξιζε, και παραμέρισε εκείνα τα δίθεν, ας πούμε, αναγεννησιακά που φτιάχνανε οι μέχρι τότε γεωγράφοι. Έχω δουλέψει σε πολλούς ναούς, μαζί με το Βασιλάκη ξεκινώντας, που στην πορεία, και επειδή εκείνος ήθελε να ασχοληθεί και με αλλότρια πράγματα, το εμπόριο, ξέρω εγώ, έμενα εγώ να κάνω την κύρια δουλειά, που
εγώ θεωρήθηκα βοηθός του. Έτσι και προχωρώντας, έγινε αντιληπτό ότι τελικά εγώ δουλεύω, έτσι. Έφτασε ο κόμπος του χτένι, δεν προχωρήσαμε, χωρίσαμε με το Βασιλάκι. Σε αυτή τη φάση τώρα με πλησιάζει ο Νεκτάριος και μου δίνει μια δουλίτσα την οποία είχε δώσει στο Βασιλάκι. Δεν μου είχε πει εμένα τίποτα για αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να την παραδώσει, δεν είχε κάνει τίποτα. Αφορούσε τις εικόνες ενός ησυχαστηρίου που είναι στη Ρογδιά, προς τη Ρογδιά. Και είχαν οριστεί θυρανίξια. Και όταν τώρα πλησιάζει η ημερομηνία, με βρίσκει ο Νεκτάριος, μου λέει, εσύ ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα. Σε ένα μήνα μπορείς να κάνεις τις εικόνες. Λέω, αδύνατο. Σε ένα μήνα τέσσερις εικόνες. Μου λέει, θα κάτσεις να τις κάνεις. Να ξενυχτήσεις, να προσπαθήσεις, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω τα ράσα. Είμαι τόσο εκτεθειμένος, έχω δημοσιεύσει, έχω καλέσει κόσμο, έτσι. Είναι ένα γεγονός που έχει οριστεί. Δεν μπορώ να το αναβάλω. Πραγματικά έκασα και τις έκανα τις εικόνες, με μεγάλη πίεση χρόνου. Έμεινε ευχαριστημένος και μάλιστα με πλήρωσε αντί για τέσσερις εικόνες, πέντε εικόνες. Και μου έδωσε από εκεί να ζωγραφίσω το εκκλησάκι αυτό της, το ησυχαστήριο, είναι των Ισοδύων. Και ξεκίνησα με αυτό.
έφαγα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον Άγιο Μινά. Είχαν προκύψει πολλά, ας πούμε, σαφρά κονιάματα και έπρεπε να φύγουν και να ξαναγίνουν οι σοβάδες και να αποκαταστήσω έτσι στην πρώτερη μορφή τους. Φωτογράφιζα πριν μπει ο μάστορας να τα γκρεμίσει σε όλο το γυναικονίτη που είχε πολλή δουλειά μέχρι που ήρθε και η ώρα να γίνει το ίδιο πράγμα και στον Τρούλο το Γιουμνά. Δηλαδή, έπεσε ευτυχώς σε ώρα που δεν είχε κόσμο ένα τεράστιο κομμάτι από τον Παντοκράτορα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αποκατάσταση. Είδα ότι σε πολλά σημεία είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και όχι μόνο ο Παντοκράτορα, αλλά και οι ουρανές δυνάμεις που ακολουθούν κάτω από τον Παντοκράτορα. Οργάνωσα ένα συνεργείο με παιδιά που ερχόντουσαν και στη σχολή τότε που έκανα και ξανά έγινε ο Τρούλος και οι ουρανές δυνάμεις με τα σχέδια και τα χρώματα που είχε ο πρώτος ζωγράφος, ο Καρτάκης. Και αυτός ο Παντοκράτορας που τώρα υπάρχει είναι δικό μου, αλλά υιοθετημένο παιδί, κατάλαβε, δικό μου παιδί. Ήρθε λοιπόν κάποτε η ώρα να κάνω και στο ιερό κάποια πράγματα, τα Ιουμινά, κάτι προθέσεις. Και κάποια στιγμή μου δώσαν την εντολή να αλλάξω και τις εικόνες στο τέμπλο, που υποψία βέβαια και τον τότε υπευθύνων ήταν ότι θα προκαλέσει μεγάλο άλλο. Γιατί οι εικόνες που υπήρχαν στο Λαγιού Μινά ήταν τον Μαρκό Γιαννάκη, τον Ευάγγελο, ένα πολύ σπουδαίο ζωγράφο. Ο κόσμος αυτές προσκυνούσε χρόνια. Αλλά δεν ήταν βυζαντινές. Θέλει ο πατήρ Αντώνιος τότε να τις κάνουμε βυζαντινές τις εικόνες. Και να τις κάνουμε βυζαντινές που να θυμίζουν το στήσιμο, το χρώμα των παλαιόνικων. Δύσκολο ας πούμε, αλλά το καταφέραμε. Δεν έγιναν μόνο οι εικόνες του τέμπλου, έγιναν και τα δωδεκάωρτα και στον Άμβονα και εκείνα τα μικρά εικονάκια που είχε κάτω από τις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα ήταν 1,70 ύψος και η μικρή ήταν 17 πόντους. Έκλεισε ο ναός για μια μέρα και πήγαν όλα μαζί να τοποθετηθούν σε μία μέρα. Η αντίδραση έτσι, να είναι ένα κύμα που θα καταλαγιάσεις. Και εμένα με πήρα να τιμούρει πολύ να με, τι έκανες ρε, λέω τι έκανα εγώ, για παραγγελία εκτέλεσα. Αν δεν σας αρέσουν, πείτε το δεξιά-αριστερά. Οι εικόνες ωραίες έγιναν, δεν είναι άσχημες. Του Μαρκό Γιαννάκη ήταν βέβαια περίτεχνες, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Αλλά τα βυζαντινά είναι αυτά. Ο Μαρκό Γιαννάκης έχει κάνει τον Άγιο Μινά και στα πόδια του απλώνει την πόλη του Ηρακλείου. Προστάτης της. Σχεδιάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να τη μιμηθώ. Έτσι, και την πόλη από κάτω και τον Άγιο Μινά που φαίνεται, ο ναός δηλαδή στα πόδια του Αγίου, πώς πέφτει η μπέρτα του Αγίου, μια πράσινη. Μένει ένα κενό που δεν με αφήνει να ρεμίσω. Λέω, εκεί θέλει κάτι, τι να βάλω, παιδί. Όμως η εικόνα που είχα πάντα από το Ηράκλειο ήταν ένας φοίνικας που ξεπροβάλλει. Και εκεί στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου είχε ένα τέτοιο πανύψηλο
Λοιπόν, τέριαζε. Και έβαλα λοιπόν στο κενό εκείνο που με ενοχλούσε, έβαλα ένα φίνικα. Δεν έδωσε σημασία κανείς, πέρασε καιρός. Με φώναξε ο αντικαταστάτης τώρα του πατρός Αντωνίου, παπά Μανώλης, και μου λέει, αλλά εδώ μου, ρε, πες μου, το φίνικα γιατί τον έβαλες εκεί. Λέω, όχι, θα βρω τον παιδά μου τώρα. Του λέω, επειδή δεν το είχε ο Μαρκογιαννάκης. Όχι, μου λέει, πες μου γιατί τον έβαλες. Λέω, το κενό εκείνο, ρε παιδί μου, συμπλήρωνα. Αισθητικά τώρα, σαν κενό, με ενοχλούσε. Ήρθε, μου λέει, αυτός που κληρονόμησε τον Τούρκο που είχε και δόρισε το οικόπεδο στον Άγιο Μινά. Και είχε γραπτεί τη βεβαίωση που του δώσαμε εμείς οι χριστιανοί ότι θα σεβαστούμε το φίνικα που αγαπούσε ο αγάς. Και λέει, κάντε μου ό,τι θέλετε, αλλά αν χρειαστεί να το χαλάσετε, βάλτε τον τουλάχιστον στην εικόνα του. Πού το ξέρεις? Δεν το ξέρα, του λέω, ρε παπά. Και μάλιστα του λέει ο Τούρκος τη λέξη που και σήμερα χρησιμοποιούμε. Μπεσαλίδες, μωρέ, είστε, λέει. Δεν το παραλείψατε. Να βάλετε το φίνικα στην εικόνα. Δεν σταματάμε λίγο τώρα. Φέραν αξιόλογα πράγματα όλοι οι πρόσφυγες. Όταν πορτόρθαν εδώ, δεν είχαν και την καλύτερη αντιμετώπιση. Θυμάμαι, μου τα έλεγε η γιαγιά μου, που ο παππούς ο Γιώργης, ο Πολυχρονάκης, ήταν ένας ονομαστός εργολάβος. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, μόνο από αυτούς έβρισκε τεχνίτες. Και είχε χτίσει το Πανάνιο, όλο το Πανάνιο με την εκκλησία που είχε μέσα. Το ορφανοτροφείο που είναι τώρα νηπιαγωγείο στην Ιερονυμάκη, πέναντι από το Ίκα εκεί. Τον Άγιο Ματθαίο, το νοτικό κλήτος, στην 25η Αυγούστου, 2-3 κτίρια, που κάποια έχουν μείνει και διατηρηταία. Στον Επανοσύφη είχε κάνει το Ηγουμενείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στις Αγίες Παρασκευές είχε χτίσει το ναό, τον Άι Γιώργη. Χρόνια τώρα ο Γιώργος Χυρακάκης ασχολείται με τη βυζαντινή αγιογραφία. Οι απεικονίσεις του κοσμούν αρκετούς ναούς της Κρήτης. Ενώ σημαντική είναι και η ενασχόλησή του με τη διδασκαλία, διότι προσφέρει πνοή στην ορθόδοξη ζωγραφική. Ήταν ένα σχεδιασμό του Αγίου Τίτου. Είχαν σκοπό να δημιουργήσουν μια σχολή σχετική με τις τέχνες τις εκκλησιαστικές. Όταν στήθηκε λοιπόν, μαζί με κάποιους συναδέλφους, κληθήκαμε να διδάξουμε. Και συνυπήρχαν και ψηφοθέτες, δηλαδή μοσαϊκά, ψηφιδωτά και ξυλογλυπτική και συντήρηση εικόνων. Δεν έτυχε βέβαια της προσοχής των τότε κρατούντων. Έμεινε μια σχολή αγιογραφίας στο τέλος. Ταξιδεύοντας το χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι στο Βυζάντιο τα έργα των καλλιτεχνών δεν υπογράφονταν. Η ανωνυμία αυτή ίσως ήταν και χαρακτηριστική της απόμερης θέσης που κατήχε ο καλλιτέχνης στη βυζαντινή κοινωνία. Η εικόνα δεν είναι κτήμα του ζωγράφου.
είναι ξένη. Η υπογραφή έμοιαζε με κάτι γήινο και φθαρτό πάνω στο άφθαρτο και αιώνιο της εικόνας. Με το χρόνο αυτό άλλαξε και όσοι καλλιτέχνες υπηρετούσαν τη θρησκευτική τέχνη ολοκλήρωναν το έργο τους με την υπογραφή τους. Τι σκοπό έχει η ζωή κάθε ανθρώπου? Να ευτυχίσει με εκείνα που βάζει αυτός σαν στόχους. Ποιος αγαπάει τα παιδιά και δεν θέλει να κάνει οικογένεια? Ποιος αγαπάει το ψάρεμα και δεν θέλει να έχει μια βάρκα, ρε παιδί μου? Έτσι, την ορίζεις εσύ την ευτυχία σου. Αν μείνεις μόνο στα λεφτά, κατά να πάθεις. Γιατί δυστυχώς στις μέρες μας ο επιτυχημένος είναι αυτός που διαθέτει πολλά λεφτά. Όχι ο ευτυχισμένος, ο καταξιωμένος. Δεν έχει μεγαλύτερο επίτευγμα, παιδί μου, για τους σημερινούς ανθρώπους από εκείνο το αμερικάνικο how much. Το κλασικό, ουκ εν το πολλό το εφ. Πλούσιος είσαι όταν έχεις αυτά που σου φτάνουν. Το περίσσιο δεν χωράει κιόλας, όσο μεγάλες τσέπες και να έχεις. Ο Ηρακλής, λοιπόν, ο Πυριανάκης, έρχεται μια μέρα και μου λέει, θέλω αυτή την εικόνα. Του λέω, βρε Ηρακλή, αυτή η εικόνα είναι η κακοποιημένη οδηγήτρια που καταφτάνει στη Βενετία μετά από μύριες περιπέτειες. Προφανώς κόπηκε για να χωρέσει σε κάνα σεντούκι. Δεν ήταν έτσι οι οδηγήτριες. Η μορφή της οδηγήτριας είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, την ταλαιπώρησαν. Δεν άντεξε ίσως στην κακή μεταχείριση και κάποιοι προσπάθησαν να τη συμπληρώσουν. Και παρουσιάζει τη μορφή τη σημερινή. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα που κλέψαν από εδώ οι Βενετσιάνοι. Ο Μοροζίν φεύγει. Αλλά επειδή θαυματούργησε κάποτε στη Βενετιά, την ξεχώρισαν, της έκαναν ένα περίτεχνο εικονοστάσι σε ένα ναό και την έχουν περί πολλού. Έλεγα λοιπόν στον Ηρακλή, βρε Ηρακλή, δεν μπορώ, παιδί. Δηλαδή, να έχω δει τόσες ωραίες Παναγίες, να έχω κάνει κι εγώ αρκετές ωραίες και να με βάλεις να κάνω αυτό, μου λέει, μα κάτω, γιατί έχουμε έτσι σκοπό την αδελφοποίηση των πόλεων. Πείθομαι λοιπόν. Και με έχει ταλαιπωρήσει δηλαδή η εικόνα. Μετά έπρεπε να μπουν σύμβολα, ας πούμε, από τη Βενετία. Αυτός ο Λέοντας, ο περιβόητος, γαλινοτάτη ήταν δημοκρατία, αλλά το λιοντάρι με το σπαθί δεν μπορούσε να λείψει. Και το μυθικό πουλί, για μας εδώ τους μυθοπλάστες και τους παραμυθιασμένους. Γιατί σας ταλαιπώρησε? Επειδή δεν ακολουθήθηκε μια μεθόδευση στην αποκατάστασή της. Δεν ήξερε τι αλώνευε αυτός που έκατσε να την αποκαταστήσει. Μπορεί να ήταν χαρισματικός ζωγράφος, αλλά προσπαθούσε σε κάτι που δεν γνώρισε. Αλλά από τα απομεινάρια προσπαθούσε να συμπληρώσει. Έφνησε αυτό το χεράκι του Χριστού, κρέμεται σαν να έχει φάει, ας πούμε, σφυριά, δεν ξέρω τι. Η ευλογία του Χριστού είναι έτσι, αλλά ορθόδοξα δεν χαιρετά έτσι, δεν ευλογεί έτσι ο Χριστός. Ευλογεί έτσι. Αυτός το διάβασε έτσι. Αυτό μπόρεσε να δει ίσως. Και το χεράκι είναι τα τρία. Και τα μαλάκια του έχουν πέσει. Και αν κάνω έτσι το έχει.
και αυτό το μαντίλι που μοιάζει σαν της γυναίκας που έχει πάει στον τρίγο, ε. Έξι μήνες, μέρα νύχτα, κατ' εντολή της Συνόδου των Ιεραρχών της Κρήτης, είπαν ότι πρέπει να κάνουν μια εικόνα που να αναφέρεται στους εν Κρήτη διαλάμψαντες Αγίους. Έτσι επιγράφεται η εικόνα. Θεώρησαν εμένα κατάλληλο και αναλαμβάνει ο δεσπότης της Νεάπολεως, ο Νεκτάριος. Εγώ θα την κάνω την εικόνα, η Μητρόπολη μου θα την κάνει την εικόνα, εγώ θα την πληρώσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, μη σκεφτείς χρήματα, μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό που σου ζητάμε. Ένα μήνα πάλευα να κάνω τα σχέδια. Μου δώσανε περιγραφές, όπως είναι στα συναξάρια των Αγίων. Νέος αγένειος στρατιωτικός, ας πούμε, ή νέος αρχιγένειος ή μιξοπόλιος. Και όταν τους παρουσιάζω τα σχέδια, συμφωνούν, αλλά θυμώνται, τελειωμένα τώρα τα σχέδια, ότι έχουν ξεχάσει μερικούς Αγίους. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα σε αυτή τη σειρά που πρέπει ο καθένας να έχει το περιθώριο από πάνω να φέρει και το όνομά του. Να μην είναι εκείνο το αχταρμάς που δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι. Λέω, πρέπει να τα αλλάξω τα σχέδια. Δηλαδή, μια ανακατάταξη που ήθελε πάλι ξανά σχεδιασμό. Τέλος πάντων, καταλήξαμε κάπου. Την έκανα την εικόνα, την έκανα στην ώρα που έπρεπε. Κατά καιρούς έλεγα, δίνεται μου και κανένα φράγκο, γιατί έχω και παιδιά, να τα τάιζω. Ήρθε η ώρα λοιπόν, και πόσο κάνει ο κόπος σου, μάστορα. Του λέω, εγώ δεν ζητάω κόπο, ζητάω τα μεροκάματα μου. 16-18 ώρες δούλευα την ημέρα. Ο κάθε μήνας είναι διπλός. 6 μήνες δουλεύω ένα χρόνο. Βάλε μου ενός χρόνου μεροκάματα με τον τεχνίτη που έχεις, τον Γεωργό που σου καλείς τον κήπο. Τι του δίνεις? Δώσε μου το μεροκάματό του. Αλλά έμεινε μια ωραία εικόνα, αν τύχει και βρεθείτε καμιά φορά στη Νεάπολη. Είναι εκεί. Είναι ένα 40 ύψος επί 90 φάρδος. Δεν ξέρω ποιος ανακάλυψε την τέχνη της αγιογραφίας, αλλά ούτε κι αν υπάρχει πιο δύσκολη ζωγραφική από αυτή. Χρειάζεται προσήλωση, σεβασμός και γνώση από τον καλλιτέχνη για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Ο κριτικός αγιογράφος Γιώργος Χυρακάκης είναι αναβιωτής, συνεχιστής και δάσκαλος της βυζαντινής αγιογραφίας. Με δύναμη ψυχής, χρώμα και φως, έχει μπολιάσει τη γη με τον ουρανό και αφηγείται ιστορίες που δίνουν κουράγιο και παρηγοριά στους πιστούς.